Πορτά σας λέει ότι κάποιο είναι πιο κοντά στο να κλείσει τελικά και να βρίσκεται το χειμώνα. Ακούσαμε, θύμισε Ελένη ποιες ακούσαμε. Ακούσαμε λοιπόν από Βάσο Λασκαράκη, Ντορέτα Παπαδημητρίου, Τζένι Παλατσινού να παραμείνει. Ράνια Θρασκιά. Ράνια Θρασκιά κάθε χρόνο. Μέρη Σινατσάκη. Ηλιάκη, η Μαρία Ηλιάκη. Ισχύει κάτι από αυτά. Νομίζω ότι η Ράνια Θρασκιά θα παίζει κάθε χρόνο όντως. Δεν είναι το καινούριο πρόσωπο που θα μπορούσε να κάνει την αλλαγή. Ίσως η ανακοίνωση του χωρισμού του ζεύγους να είχε να κάνει και λίγο με την επαγγελματική σταθερότητα της κυρίας Μπαλατσινού. Δεν το γνωρίζω, σαν σκέψη το τι λέω. Τι εννοείται, δηλαδή ήθελε να διαχωριστούν οι θέσεις, για ποιο λόγο είχε κάτι. Μερικές φορές αυτά είναι και λίγο, ξέρετε, γίνονται και κάπως. Δηλαδή, για να βγάλεις μια ανακοίνωση, κάτι έχεις στο μυαλό σου. Δεδομένου ότι ο κόσμος έχει τόσα πολλά προβλήματα που δεν θα τον ενδιαφέρε να μάθει αυτό το λυπηρό όντως θέμα. Πιστεύω ότι ο κύριος Λοΐζος, ο κύριος Ξενόπουλος, θα χρησιμοποιήσει εντελώς νέα παιδιά. Κάτι σαν αυτό που είχαμε δει πριν χρόνια, τον όμορφο κόσμο με την πεντάδα τότε. Αυτό, είπα ότι όλοι κάποτε ξεκινάνε. Δηλαδή η αρχή γίνεται για όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε πάντως. Ναι, ναι, βέβαια. Και βέβαια θα έχει ενδιαφέρον να δούμε. Και ας μην ποντάρει στην πρωτιά τον πρώτο χρόνο. Δηλαδή, ναι, να είναι κάτι που θα το χτίσει εν καιρό. Ακριβώς. Είπατε όμως πριν, για να περάσουμε και λίγο και στο απέναντι πρωινό, ότι είναι μια ζώνη που απευθύνεται κατά κύριο λόγο στις γυναίκες, παρόλο που έχουν αλλάξει λίγο.